πάντα δίναμε ραντεβού στις φωτιές, εκεί, στον αγώνα το δύσκολο. Ιδιαίτερα φέτος, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και καταφέραμε να έχουμε, πιστεύω, πολύ μικρές απώλειες σε σχέση και με το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε, αλλά και το μέγεθος και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων. Σαν ελάχιστο, σαν ένα δείγμα της ευγνωμοσύνης που έχουμε προς όλους εσάς, είτε είστε στο πυροσβεστικό σώμα, είτε είστε στον ελληνικό στρατό, στην αεροπορία μας, είτε είστε μέλη των αθλητικών οργανώσεων, πραγματικά και εγώ, εκφράζοντας συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για τη χώρα μας, για ό,τι κάνετε για το Δήμο μας, για ό,τι κάνετε για τον απλό πολίτη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύσουμε τον απλό πολίτη που θέλει να ζήσει σε ένα περιβάλλον όμορφο που μας έχει κληρονομήσει η φύση, ένα περιβάλλον που έχει σε κάθε γωνιά αυτή η χώρα. Εδώ εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε περίπου το 1/3 της έκτασης του Δήμου μας να είναι δάση, μεγάλα δάση και πανέμορφα, που σε λίγες περιοχές της χώρας συναντάμε. Ιδιαίτερα αυτό που ξεκινάει από την Κόρινθο, από τα Όνια Όρη, και ξεπερνάει και τα δικά μας διοικητικά όρια και πάει προς την Επίδαυρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ερυθρέων, κ. Αλέξανδρο Δωματικό, τον Αντιδήμαρχο, κ. Μιχάλη Χατζή, και τον επιχειρηματία, κ. Κυριάκο Σκούρα, για την πρόσκληση αυτή. Επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε, να δανειστώ λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Όπως είναι γνωστό, βασικός προορισμός και αποστολή του πυροσβεστικού σώματος είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεμενιών. Επειδή και τα δάση της χώρας μας πρέπει να προστατευτούν, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε καθημερινή επαγρύπνηση, με ανθρώπους έτοιμους να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους για να προστατεύσουν αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας προσφέρει απλόχερα η φύση. Η δική μας προσπάθεια όμως έχει ανάγκη από την ηθική και ουσιαστική υποστήριξη όλων σας. Εδώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και τους μεμονωμένους εθελοντές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας για την πολύτιμη προσφορά και συνδρομή του έργου μας. Η φετινή αντιπυρική περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για ολόκληρη την Ελλάδα και για την Κορινθία ιδιαίτερα. Μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε σε πολλές περιπτώσεις με επιτυχία, χάρη και στην πολύτιμη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας, των χειριστών της, των μηχανικών, του προσωπικού εδάφους και άλλων, αλλά και χάρη στη μεγάλη και έγκυρη κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαζί με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας, σας γνωρίζουμε πως η πολύτιμη βοήθεια και προσφορά σας σε μια κοινωνία δυστυχώς χαμηλών αξιών και στόχων αποτελεί παράδειγμα ευαισθησίας, περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης που μας τονώνει ηθικά και συμβάλλει στη βιωσιμότητα της δράσης μας, καθιστώντας τις προσπάθειές μας αποτελεσματικότερες. Θέλω να διαβεβαιώσω όχι μόνο τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και όλους τους εκλεκτούς και σπουδαίους προσκεκλημένους που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, ότι συνάδελφοι και εγώ προσωπικά έχουμε πλήρη συνέστηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για τον πολίτη και το περιβάλλον. Χαρά για την πρόσκληση που μας κάνατε, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, δηλαδή το έργο της αερογυρόσβεσης. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά λόγια. Αυτό που ήθελα να πω, εκ μέρους της πολεμικής αεροπορίας και ιδιαίτερα των δεταμένων της 355 μοίρας τακτικών μεταφορών, είναι ότι θα στεκόμαστε πάντα δίπλα σας και θα προσφέρουμε το καλύτερο μας εαυτό στο έργο της αερογυρόσβεσης. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικία έτσι τους έμαθαν, έτσι μας έμαθαν. Αρρωγός όλων των επιβάλλων ομάδων υπήρχε ειδικά για την περιοχή μας η κοινότητα Σοφικού παλιότερα και συνέχεια ο Δήμος Ολυγίας, διαθέτοντας ό,τι περισσότερο μπορούσαν για την ευόδοση των σκοπών των εθελοντών, δασοπλασμαστών, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ιστεροβουλευτικές σκέψεις. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του νέου καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, με μπροστάρι στην όλη προσπάθεια τον Δήμαρχό μας, τον Αλέξανδρο Πνευματικό. Σε όλα τα επίπεδα των εθελοντικών δράσεων των εθελοντικών ομάδων, αφού η συμπαράσταση ήταν και είναι αμέριστη, πλουσιοπάροχη, δεδομένων και των σημερινών οικονομικών συγκυριών για τις ενίσχυσεις με οτιδήποτε και αν ζητήθηκε. Είτε ήταν χρηματικά ποσά, είτε υλικά δασοπυρόσβεσης, είτε καύσιμα, είτε αγορά οχημάτων, σε επιβράβευση και χωρίς ιδιοτέλεια προσπάθειες που γίνεται. Απόψε, ειδικά μας δίνεται ευκαιρία
να επαναφέρουμε ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Σολυγίας και δεν είναι άλλο για τη λειτουργία του πνευματικού κλιμακίου Σοφικό. Το αίτημα αυτό το υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμαρχός μας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και τη λειτουργία του νέου καλλικατοικού Δήμου προς το αρχηγείο του πνευματικού σώματος, αφού ληφθεί υπόψη ότι το κόστος λειτουργίας του θα είναι μηδαμινό, με δεδομένη την παραχώρηση από τον Δήμο Κορυδίων του κατάλληλου χώρου ιδιοκτησίας του, που έχει έφτασει 16,5 περίπου στρέμματα και βρίσκεται μόλις 300 μέτρα από την Εθνική Οδό Επιδάδου. Ιστούμε Επιδάδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυβερνήτες. Παλέψαμε, μας βοήθησαν με κίνδυνο τεράστιο στη ζωή του. Για όλους εμάς πρέπει να προέχει η ασφάλεια. Η ασφάλεια των ανθρώπων που βγαίνουν στα συμβάντα. Όσοι πηγαίνουμε πρέπει όλοι να γυρίζουμε πίσω. Να σώζουμε το διασώστη. Αυτό είναι το πρωταρχικό μέτημα όλων εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτές τις βαθμίδες του πυροσβεστικού σώματος. Οι εθελοντές έδωσαν τη μάχη και πέτυχαν. Πέτυχαν να έχουν καλά αποτελέσματα, να έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις μικρές εκτάσεις οι οποίες κάηκαν και στον Δήμο και στον Ομό Κορινθίας, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Με αυτά τα οποία διαθέτει η χώρα μας σήμερα, με την οικονομική κρίση την οποία περνάμε, με τις μικρές δυνατότητες, αυτή είναι η δυνατότητα την οποία έχουμε. Πρέπει όλοι μας, μόνιμοι και εθελοντές ή ιδιώτες, να έχουμε τον τίτλο και να τον τιμάμε του εθελοντή. Υποχρεωτικά πρέπει για μας να είμαστε όλοι εθελοντές. Να μην υπάρχει ωράριο, να μην υπάρχει το κλειστό αυτό 8ωρο. Όπως δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι, να συνεχίζουμε και το χειμώνα και 24 ώρες το 24ωρο να είμαστε πανέτοιμοι. Θέλω να συμπληρώσω. Πραγματικά είμαι συγκινημένος, γιατί από τα 20 περίπου που έχω κάνει και τον πυροσβέστη, να ξέρετε, επαγγελματικά, εποχιακώς, 3 χρόνια, πυροσβήσουμε ακόμα τώρα με τους εθελοντές πολλές φορές. Λοιπόν, πάντα θαύμαζα τη θεία στην παρουσία που δίνατε λύση εκεί που δεν μπορούσαμε να δώσουμε εμείς σαν επίγειες δυνάμεις. Πραγματικά να σας έχει ο Θεός καλά και εσάς και τις οικογένειές σας, να σκαμαρώνουμε όχι μόνο. Να σκαμαρώνουμε εδώ στα μέτωπα της φωτιάς, να σκαμαρώνουμε και στη ζωή και εσάς και στις οικογένειές σας να πάτε μπροστά, γιατί το αξίζετε, το δίνετε κάθε μέρα. Αν θέλετε, αυτή είναι η Ελλάδα που πρέπει να δομήσουμε πλέον, να φτιάξουμε. Η Ελλάδα λοιπόν της κρίσης είναι αυτή που φεύγει. Η Ελλάδα της επόμενης ημέρας είναι αυτή του εθελοντισμού, της προσφοράς. Μια Ελλάδα που θα την αγαπάμε όλοι και θα λέμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς για αυτή τη χώρα και όχι. Τι δεν έκανε αυτή για μας. Όχι μόνο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι το ευχαριστώ. Αλλά πολλές φορές εσείς φτάνετε πιο γρήγορα και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε όλα τα συμβάντα και κυρίως στο Σοφικό. Ειδικά μιας και είμαστε φιλοξενούμενοι στο Σοφικό, πολλές φορές το καλοκαίρι, σε αρκετές πυρκαγιές που είχαμε εδώ στην περιοχή και δύσκολες, από τον ασύρματο βγήκε αθόρμητα τα λιοντάρια οι Σοφικίτες. Μαζί με τον Κόρτη. Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά